πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Πάνο Βίτα, τον συνάδελφό μας, ο οποίος μας βοήθησε πολύ όταν είχαμε την απώλεια της Βασίλισσας Ελισάβετ. Τώρα έρχεται η στέψη του Καρόλου και της Καμπύλας. Να δούμε λοιπόν τι προγραμματίζεται, ποιο είναι το πρωτόκολλο, τι θα δούμε στις 6 Μαΐου, γιατί είμαστε στις τελευταίες προετοιμασίες. Καλημέρα κύριε Βίτα, καλό μήνα. Καλημέρα, είμαι εδώ πέρα και με τον Teddy Bear, το περιβόητο αρκούδο που έφαγε η Βασίλισσα, η αείμνηστη Ελισάβετ. Ναι. Θυμάστε το σάντουιτς που φορούσε το καπέλο, που είχε με το σάντουιτς μέσα στο καπέλο με του και η Ελισάβετ στην τσάντα. Με τον Πάντιχτον. Ακριβώς, έτσι, ακριβώς. Αυτό είναι, ναι. Έτσι. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, πώς κινούν τα πράγματα, τι περιμένουμε? Περιμένουμε να δούμε αν κατά πόσο οι πρόβες που γίνονται στο παλάτι με τον Κάρολο και την Καμίλα που είναι μέσα στην αίθουσα χορού, που κάνουν πρόβα πώς, την όλη τελετή στέψης. Γιατί ξέρετε, ο Κάρολος, όπως τον είδαμε, τσακώνεται τη μία με την Μπένα, η οποία δεν γράφει και πετάγεται τα μελάνια. Ναι. Γενικώς όλο αυτό το τελετουργικό θα του φέρει μία μηχανία. Δεν του κάθεται πολύ καλά. Ναι. Ναι, είναι και 75. Ως βασίλισσα πλέον θα έχουμε την Καμίλα είναι στα 76. Όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά και όλα αυτά τα βαρύτημα τα οποία θα φοράνε, από το στέμμα, δύο στέμματα ο Κάρολος και ένα η Καμίλα, το οποίο θα είναι, μιλάμε για πολλά κιλά βάρος. Όλες αυτές οι κάπες οι οποίες θα ακολουθούν από πίσω που θα φοράνε, οι οποίες τις λένε μάλιστα ρόμπες στην μετάφραση, εδώ είναι κάπες. Όπως βλέπουμε και εδώ πέρα την Βασίλισσα Ελισάβετ, η οποία έγινε η στέψη της το 1953. Και εδώ πέρα βλέπουμε το περιβόητο σκήτρο, το οποίο έχει επάνω το μεγαλύτερο διαμάντι του κόσμου, το οποίο είναι γύρω στα 100 τόσα καράτια. Μιλάμε για αμύθητης, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Είναι το Κούλιναν ένα. Αμύθητης αξίας προφανώς. Αμύθητης αξίας. Ναι. Και θα έχουμε μία διαφορά όσον αφορά την κορώνα που θα φορέσει η Καμίλα, η οποία θα λείπει το κοχινούρ, το διαμάντι, το οποίο το ζητά πίσω η Ινδία, το οποίο είναι ένα επίσης πάρα πολύ μεγάλο διαμάντι, το οποίο, για να μην δημιουργήσουν πρόβλημα με την Ινδία, θα βάλουν όλα το Κούλιναν 2, 3, 4 και 5 επάνω στο στέμμα της Καμίλα. Ναι. Τώρα η στέψη της Καμίλα είναι αυτή που προκαλεί τις μεγαλύτερες και πιο έντονες αντεγκλήσεις στην Μεγάλη Βρετανία, στον Ηνωμένο Βασίλειο, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, γιατί ποιο είναι το θέμα, ότι εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε ουσιαστικά για τη στέψη, δηλαδή ο Κάρολος πιέζει και θέλει να εμφανίσει μπροστά την Καμίλα ως η διάδοχος, ο άνθρωπός της, να την κάνει γνωστή, να την κάνει αγαπητή. Εδώ πέρα βλέπουμε τα αντίστοιχα ρούχα, τα οποία, για να πάρουμε μια ιδέα, από τους τσάρους, δηλαδή το φορούσε η τελευταία τσαρίνα, αυτό είναι το, όπως είναι η κάπα που θα ακολουθεί από πίσω, που είναι όλοι χρυσοπίκλητοι, υπάρχει στο Μουσείο της Ρωσίας. Και πρέπει να πούμε ότι εδώ πέρα θα έχουμε μια μεγάλη προβολή της Καμίλα. Αυτό τον νοιάζει τον Κάρολο περισσότερο παρά η ίδια η στέψη του. Έχει ακριβώς το ίδιο. Και αυτό προκαλεί αντιδράσεις. Βεβαίως, γιατί ο λαός της Αγγλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, τη θεωρεί υπεύθυνη για το θάνατο της Λέδης Νταϊάννα, της πριγκίψας Νταϊάννα. Αυτό το πράγμα δεν ξεχνιέται, το οποίο δημιουργεί μια απέχθεια απέναντι στο πρόσωπο του Καρόλου αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό και να λένε δεν είσαι βασιλιάς που φωνάζω στον δρόμο, και έχουν ένα τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά την ασφάλεια. Μοιάζει σαν να θέλει να την επιβάλλει και η κοινωνία, η οποία έχει ιδιαίτερες ευαισθησίες γύρω από τη μοναρχία, να μην την αποδέχεται. Ακριβώς, γιατί είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι η πέτρα του σκανδάλου, είναι η αιτία που συνέβη. Τον Κάρολο τον έχουν σαν ηθικό αυτουργό για το θάνατο της Νταϊάννα, και λογικά θα έπρεπε να παραδώσει την εξουσία, δηλαδή να γίνει βασιλιάς ο γιος του, ο Βίλιαμ, που είναι ένα πιο καθαρό πρόσωπο που θα έχει όλο το χρόνο μπροστά του να δημιουργήσει. Όπως η γιαγιά του που έμεινε 70 χρόνια. Ο Κάρολος από
τα χρόνια δεν του φτάνουν για να μπορέσει να κάνει, να δείξει ένα έργο. Και μέχρι στιγμής οι κινήσεις του δεν βοηθούν σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή η εικόνα του δεν βοηθάει και όλες του οι κινήσεις δεν βοηθούν στο να δημιουργήσει μια καλή εικόνα για τον εαυτό του. Mm-hmm. Δεν είχε λάμψη. Δεν τον ακολουθούσε ο κόσμος. Ναι. Ποτέ. Τώρα είναι και η Καμίλα στη μέση που ακόμα χειροτερεύει την κατάσταση. Η οποία έχει αρνητικό φορτίο, λέτε. Ακριβώς. Mm. Και όπως ο πρόγονός του, ο Εδουάρδος, ο οποίος παρετήθηκε του θρόνου για να παντρευτεί τη Γουόλ Σίμπσον μία χωρισμένη δύο φορές και παρετήθηκε από το θρόνο και ήρθε ο πατέρας της Ελισάβετ. Γι' αυτό και η Ελισάβετ μπορούμε να την πούμε μία κατά λάθος βασίλισσα, γιατί αν ο Εδουάρδος είχε παντρευτεί, είχε κάνει παιδιά, δεν την ξέραμε καν. Η πορεία των πραγμάτων θα ήταν διαφορετική. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Αυτό το πράγμα, δηλαδή θυμούνται και αυτή την ιστορία. Η Αγγλία δεν ξεχνάει, δηλαδή και ο κόσμος, ο λαός, και που είχε μια κακή συνέχεια ο Εδουάρδος, ο πρόγονός τους, ο οποίος είχε πάει στο Χίτλερ, τον θεωρούσαν ναζιστή κτλ. Και η Ελισάβετ κατάφερε, ο πατέρας της και η Ελισάβετ κατάφερε να αναστρέψουν όλο αυτό το κλίμα. Mm-hmm. Οπότε έρχεται τώρα ο Κάρολος, ο οποίος παντρεύεται μια διαζευμένη με παιδιά και μάλιστα θα καλέσει το σύζυγο και τα παιδιά της συζύγου στην πρώτη σειρά θα είναι. Δηλαδή κάπου προκαλεί τον κόσμο συνέχεια. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα φέρνει σε μια μηχανία και τους ανθρώπους του παλατιού που δεν μπορούν να διαχειριστούν όλο αυτό το θέμα. Εδώ πέρα βλέπουμε τη διάταξη που θα είναι μέσα στο αβαίο, στην ενθρόνηση. Φαίνεται στο βάθος ο θρόνος, ο οποίος είναι τουλάχιστον 400 ετών και θα φέρουμε και την Stone of Scone, όπως λέγεται, μια πέτρα το οποίο... Και εγώ τώρα τελευταίως το διάβασα. 150 κιλά είναι αυτός ο λίθος, Ο λίθος που φημολογείται ότι έχει έρθει από τους Αγίους Τόπους. Άλλοι λένε ότι είναι από ένα φρούριο που είχαν φτιάξει οι Ρωμαίοι στην Αγγλία όταν ήταν εκεί. Μια μεγάλη ιστορία και θεωρείται ένα σύμβολο της Σκωτίας. Και πρέπει να δώσουμε να καταλάβει ο κόσμος ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, και γι' αυτό ονομάστηκε έτσι, Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί είναι η Αγγλία, η Βόρειος Ιρλανδία, η Σκωτία και η Ουαλία που ανήκουν σε όλο αυτό το βασίλειο. Παλιά τη λέγαμε England, Αγγλία. Ναι, ναι. Θέλανε να είναι πιο δημοκρατικοί, οπότε είπαν ότι είμαστε Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτή η προσπάθεια ήταν για να κατευνάσουν τα πνεύματα, γιατί όπως ξέρετε και η Σκωτία και η Ουαλία και τα λοιπά θέλουν να γίνουν ανεξάρτητα κράτη. Δηλαδή για να φύγουν από τους δεσμούς του αγγλικού κράτους. Εμείς βλέπουμε εδώ το προσλητήριο για την στέψη. Μάλιστα. Και εδώ του βασιλιά και πρέπει να πούμε ότι ο Κάρολος έχει βάλει το οικόσημό του, όπου κάθε φορά ένας καινούριος μονάρχης φτιάχνει ένα οικόσημο. Είναι όπως είχαν οι φαραώ στην Αιγύπτη τα καρτούς. Δηλαδή είναι μια παλιά ιστορία, όπου έχει βάλει τα σύμβολά του, αυτό που πιστεύει, όπως είναι τα φυτά που έχει πάρει από όλη την Ελλάδα, από τη Σκωτία, από την Ιρλανδία κτλ. Έφτιαξε βεβαίως τις Καμίλα της οικογένειας της και βλέπουμε ότι έγινε πλέον αναγγελία ότι δεν θα είναι Queen Consort, αλλά θα είναι κανονική βασίλισσα, βέβαια βασιλιάς είναι ο Κάρολος. Ναι, ναι. Δηλαδή ουσιαστικά θα πάρει ένα τίτλο αντίστοιχο που είχε και η γιαγιά του, η προγιαγιά του, η Μέρη, Queen Mary. Τώρα με τα δύο παιδιά τι γίνεται, με τον Βίλιαμ και τον Χάρη? Ο Βίλιαμ φυσικά είναι ο διάδοχος, όπου κάποια στιγμή θα δούμε και μία τελετή στο μέλλον, όπου θα γίνει η αναγγελία ως διάδοχος του αγγλικού θρόνου πλέον, όπως ήταν ο Κάρολος. Όπως υπάρχουν φωτογραφίες και σκηνές με την Ελισάβετ με τον Κάρολο όταν ήταν νεαρός. Ο Χάρη είναι πολύ μακριά στη σειρά διαδοχής και με όλα αυτά που έχουν συμβεί, δεν είναι το ότι... Πέραν από αυτό που έχουν συμβεί, είναι το ότι έχει απομακρυνθεί από τη σειρά διαδοχής, γιατί ο Βίλιαμ έχει παιδιά κτλ. Οπότε είναι κάπου έκτος έβδομο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, χάνει στη σειρά, πάει πάρα πολύ πίσω και γι' αυτό θα τον βάλουν και πιο πίσω. Τώρα, όλο αυτό το σκάνδαλο που έχει γίνει με τη Μέγαν επίσης θυμίζει. Α, ο Χάρη θα κάθεται πιο πίσω. Πιο πίσω. Θα είναι 6η-7η σειρά θα κάθεται. Μάλιστα.
και θα είναι μόνος του. Μάλιστα. Δεν θα έρθει η Μέγαν μαζί του. Ναι. Γιατί πλέον είναι... Και αυτό κάτι λέει. Αυτό είναι κάτι λέει. Η Μέγαν ήθελε να γίνει βασίλισσα στη θέση της βασίλισσας. Δηλαδή της Kate ουσιαστικά. Καλά, ο Χάρη είναι επίσης γιος του Καρόλου. Γιατί θα κάθεται πιο πίσω? Θα κάθεται γιατί... πιο πίσω, γιατί είναι, εδώ πέρα υπάρχει ένα πρωτόκολλο όσον αφορά τη σειρά διαδοχής και τη σειρά των τίτλων. Είναι πρίγκιπας, αλλά προηγούνται άλλοι πρίγκιπες. Είναι τα αδέλφια του Καρόλου, οι αδελφοί του, και μετά θα το πάνε πιο πίσω. Και πρέπει να πούμε ότι η Μέγαν έπεσε στο ίδιο λάθος που είχε πέσει και η Grace Kelly του Μονακό. Χρησιμοποίησε, ήθελε να χρησιμοποιήσει αυτό το τίτλο για να βελτιώσει, δηλαδή να ανέβει στο Hollywood, ότι κοιτάξτε, είμαι και αυτό. Ναι. Αυτά τα πράγματα δεν συγχωρούνται ούτε στην Αγγλία ούτε στο Μονακό, όπως είδαμε. Τώρα έχει αλλάξει έναν ατζέντη, θέλει να ξαναμπεί στο Star System, δεν ξέρουμε αν θα τη δεχτούν πίσω. Μάλιστα. Όλα αυτά τα δύσκολα. Είναι πολλές ιστορίες και πολύ ωραία πράγματα. Σίγουρα εν όψη των εκλογών θα είναι ένα μικρό και ωραίο διάλειμμα για ένα χαζευτικό θέαμα. Ναι. Που θα πιο ζήσουμε πολύ, ένα ωραίο παραμύθι πιο πολύ το Σάββατο. Σε σαπουνόπερα τώρα, πώς το μοιάζει όλο αυτό. Ακριβώς. Θα το παρακολουθήσουμε, γιατί θα έχει και τη λάμψη του και θα έχει και τις σκιές του, όπως τις επισημαίνετε. Καλημέρα, κύριε Βίτα. Σας ευχαριστούμε πάρα Καλημέρα. Πολύ.